Σε απίστευτη ταλαιπωρία υποβάλλουν καθημερινά δεκάδες άτομα με αναπηρίες όπως και τις οικογένειές τους οι επιτροπές ΚΕΠΑ με μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα να σημειώνονται σήμερα και στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, δύο συμπολίτες μας έπεσαν θύματα της αναλγησίας του συστήματος που έχει παγιωθεί εδώ και μερικούς μήνες και φθείρει ψυχικά και σωματικά τους ίδιους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα συμπολίτη μας, ο οποίος είχε καταθέσει τα χαρτιά του για να περάσει επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012. Κλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2013, όμως η περίοδος εκείνη συνέπεσε με τις απεργίες των γιατρών του πρώην ΕΟΠΗ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όπως δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σύζυγός του κλήθηκαν για να περάσουν την επιτροπή. Έτσι, ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να πληρώσουν 100 ευρώ για το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο παιδί Καβάλας από την κλινική όπου νοσηλεύεται. Αλλά μόλις έφτασαν εκεί, τους ενημέρωσαν ότι ο πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος να σημειωθεί ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη, δεν βρισκόταν στη θέση του και φυσικά κανείς δεν ήξερε να τους απαντήσει πότε τελικά θα γίνει η επιτροπή. Λοιπόν, έχουμε καταθέσει τα χαρτιά μας για να περάσει ο άντρας με επιτροπή από το Δεκέμβριο του 12. Μας καλέσαν να περάσουμε το Δεκέμβριο του 13, αναβλήθηκε λόγω απεργίας των γιατρών και μας πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα περνούσαμε σήμερα. Τον έχω φέρει από κλινική με ασθενοφόρο, έχω πληρώσει 100 ευρώ το ασθενοφόρο και τελευταία στιγμή μας είπαν ότι δεν έχει έρθει ο πρόεδρος της επιτροπής. Και αναβάλλεται και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Δεν σας έχουν πει για πότε αναβάλλεται. Όχι, όχι, όχι. Τους λόγους ο οποίος αναβλήθηκε. Δεν ήρθε ο πρόεδρος της επιτροπής. Και το κόστος φυσικά το οποίο νομίζεστε εσείς. Είναι... 100 ευρώ πλήρωσα το ασθενοφόρο και τώρα την επόμενη φορά θα είναι άλλο τόσο. Αυτό που βλέπουμε. Πώς θα κινηθείτε, σε συνεργασία με τον σύλλογο, τον μαχικό. Ναι, με τον κύριο Κρεμίδα θα συνεργαστούμε και θα φτάσουμε μέχρι τον σύλλογο. Ο πρόεδρος δεν είναι από την Καβάλα της επιτροπής. Από Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωστόσο δεν ξέρουμε πότε θα έρθει γιατί δεν ήρθε τίποτα. Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Κανείς δεν μας ενημέρωσε. Τα διαπιστώνετε και εσείς παιδιά μόνοι σας. Η διεσόμαση βλέπετε την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι οικογένειες όλων των ανθρώπων με αναπηρία, είτε είναι νευρολογικά είτε είναι ψυχιατρικά, γιατί αυτά περισσότερο είναι που οι επιτροπές καθυστερούν και δεν γίνονται. Σας τα είπε και η κυρία από μόνη της. Από το 2012 έχουν καταθέσει το Δεκέμβριο τα χαρτιά τους για επιτροπή. Ήρθε ο καιρός μετά από ένα χρόνο και από τεράστια υπομονή να περάσουν επιτροπή, λόγω της απεργίας όμως των γιατρών δεν έγιναν οι επιτροπές, τους καλέσανε τώρα, τρεις μήνες αργότερα, και βλέπετε ότι πάλι οι γιατροί δεν δέχονται να συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές. Τώρα, ο λόγος ακριβώς ποιος είναι, δεν θα το ψάξουμε εμείς. Έτσι, είναι μια διαδικασία που εμείς έχουμε σκοπό να την πάμε μέχρι τον εισαγγελέα. Από εκεί και μετά ο εισαγγελέας ο ίδιος του ας ψάξει να δει ποιοι, γιατί δεν ήρθαν εδώ πέρα, γιατί δεν συνεργάζονται ή γιατί τι προβλήματα υπάρχουν. Έτσι, η ουσία είναι όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, αιμορραγούν οικονομικά για να περάσουν μια επιτροπή από εξετάσεις, ξεκινώντας δηλαδή από τα βασικά, από τις εξετάσεις, από τους γιατρούς που πρέπει να συμπληρώσουν τον εισηγητικό φάκελο, γιατί ο εισηγητικός φάκελος απαιτεί χρόνο και γίνεται επί αμοιβής πλέον. Τα 46 ευρώ για να καταθέσουν στις επιτροπές. Συν τα 100 ευρώ σήμερα η συγκεκριμένη οικογένεια που πλήρωσε το ασθενοφόρο για να έρθει στην επιτροπή. Καταλαβαίνετε τώρα, βάλτε αυτά, αρθρίστε τα για να δείτε για μία επιτροπή τι οικονομική επιβάρηση υπάρχει σε ένα άτομο με αναπηρία. Οι επιτροπές οι οποίες ακυρώθηκαν, προφανώς δεν μιλάμε για ένα άτομο, έτσι, είναι γύρω στα 20, από 15 με 20 άτομα. Δύο επιτροπές γνωρίζουμε ότι ακυρώθηκαν, 2 επί 22, πάμε σε 44. Άρα αυτά τα άτομα θα μετακυλιστούν για επόμενες επιτροπές που κανένας δεν ξέρει πότε θα μπορέσουν να συσταθούν. Άρα νέα ημερομηνία για όλους αυτούς και να δούμε τότε αν αυτοί που ορίζονται για τις επιτροπές θα έρθουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία δεν έχει λήξει, δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για να καθησυχάσουν οι άνθρωποι. Μπαίνουν στη βάσανο το πότε θα μπουν και το πότε θα ενημερωθούν ξανά για να ξανακινηθεί νέα διαδικασία και πάλι με τα ασθενοφόρα, να δούμε πότε βολεύει το ασθενοφόρο το οποίο αν μπορεί να έρθει, να πληρωθεί και να μπει πάλι σε διαδικασία επαναξιολόγηση από την Επιτροπή. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο κτίριο του πεδίου, όπου ηλικιωμένος αναπηρικό αμαξίδιο, έχοντας πληρώσει 40 ευρώ για ταξί αμαία και μετά από 3 ώρες αναμονής, ειδοποιήθηκε ότι τελικά δεν θα περάσει επιτροπή γιατί ο γιατρός που προεδρεύει της Επιτροπής δεν εμφανίστηκε, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν και ούτε κανείς ξέρει πότε και αν θα περάσει επιτροπή αυτός ο άνθρωπος. Όταν δε οι 4 δημοσιογράφοι και τα 2 τηλεοπτικά συνεργεία ζητήσαμε εξηγήσεις από τον διευθυντή του ΠΕΔΗ, κύριο Καφά, ο ίδιος αρνήθηκε να μιλήσει και να δώσει εξηγήσεις. Εσείς πόσο καιρό έτσι τώρα ταλαιπωρήσετε, σας βλέπουμε. Εννοείς σήμερα ή γενικά. Και γενικά και σήμερα. Γιατί... 20 χρόνια. Ειδικά σήμερα 2 ώρες περίμενα εδώ το πρωί για να μου πούνε μετά 2 ώρες ότι...
Δεν θα γίνει επιτροπή ηλικιωτρός. 2 ώρες μετά σας το είπαν, ήρθατε εδώ και δεν σας είπαν ότι δεν γίνεται. 9 η ώρα δεν το ξέρανε και υπόθηκαν διάφορα. Ο γιατρός θα ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. Υπόθηκε μετά ότι δεν υπογράφηκαν τα χαρτιά για την αμοιβή του. Με τι μετακινήσετε? Το καρότσι. Εκτός από το καρότσι, πώς έρχεστε? Ταξί αμαία. Το οποίο πόσο σας επιβαρύνει οικονομικά? 40 ευρώ. Και έρχεστε από? Από την Καβάλα. 20 να πάω, 20 να γυρίσω. Σας έχουν ειδοποιήσει τώρα, πότε να ξαναρθείτε? Θα ειδοποιηθούμε εν καιρό. Αυτό μας είπαν. Αόριστα. Πότε σας είπαν ότι πρέπει να περάσετε σήμερα από την τροπική ΕΠΑ? Πριν μία εβδομάδα. Στα 2 περιστατικά άμεση ήταν η παρέμβαση του Συλλόγου ΑΜΕΑ Καβάλας, οι οποίοι έπειτα από το περιστατικό μετέβησαν στο πρωτοδικείο Καβάλας, όπου και ενημέρωσαν τον εισαγγελέα ζητώντας την άμεση παρέμβασή του.